Γεια σας φίλες και φίλοι του Resport.gr και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Σήμερα έχουμε ένα έκτακτο βίντεο, αφού σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες ο El Kaabi αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να κρατήσουν τον Ayoub El Kaabi, αλλά σύμφωνα με το Foot Mercato, ο Μαροκινός επιθετικός είναι πάρα πολύ κοντά στην Fenerbahçe. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο El Kaabi δεν είναι πρόθυμος να πει το ναι στην πρόταση που του έχει κάνει ο Ολυμπιακός, επειδή έχει μια πολύ καλή πρόταση από τη Fenerbahçe του Ζωζέ Μουρίνιο. Η διοίκηση της Fener ελπίζει το deal να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Όπως είναι λογικό, ο ερυθρόλευκος επιθετικός, ο οποίος μεγάλωσε στη φτώχεια και έκανε πολλές και διάφορες δουλειές, έπαιξε επαγγελματικά ποδόσφαιρο σε ηλικία 21 ετών, τράβηξε όλα τα βλέμματα της Ευρώπης πάνω του και προκάλεσε μεγάλο θόρυβο γύρω από το όνομά του, χάρη στη φοβερή σεζόν που πραγματοποίησε. Με 38 γκολ και 9 assist σε 57 μάτς που έπαιξε εφέτος, ο 31χρονος επιθετικός πραγματοποίησε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Έχει αρκετές προτάσεις αυτό το καλοκαίρι, καθώς έφτασε στο τέλος του συμβολέου του με τον Ολυμπιακό. Ακόμα και αν ο ελληνικός σύλλογος λογικά επιδίωξε να τον παρατείνει, ο Ayoub El Kaabi δύσκολα θα μείνει. Ο Μαροκινός επιθετικός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ και ήταν αυτός που χάρισε στην ομάδα το νικητήριο γκολ για την κατάκτηση του UEFA Conference League. Πραγματικά, αν και φαίνεται πως εκεί πηγαίνουν τα πράγματα, είναι πολύ κρίμα να αφήνει τον σύλλογο μετά από μια τέτοια καταπληκτική σεζόν. Παρ' όλα αυτά, τα λεφτά που δίνει η τουρκική ομάδα είναι πάρα πολλά και είναι λογικό να τα προτιμήσει. Για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βίντεο του Resport.gr. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα μεταγραφικά νέα και ενημερώσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθήσατε το Resport.gr. Ευχαριστούμε πολύ.